Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019. Θέατρο Κολεγίου Αθηνών. Ημερίδα Junior Achievement Greece. Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Την πολύ σημαντική αυτή ημέρα παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα στα ελληνικά σχολεία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μπήκαν τα θεμέλια για την άμεση επέκταση του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας, μετά και τις εξαιρετικές εισηγήσεις καθηγητών, εθελοντών και ακαδημαϊκών. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως εξήρε το project της εικονικής επιχείρησης και ανακοίνωσε: «Στο πλαίσιο των νέων θεματικών που θα εισάγουμε στο σχολείο και που αποβλέπουν ακριβώς αυτή την πιο σφαιρική διαπαιδαγώγηση, μελετάμε μαζί με την κυρία Ζαχαράκη και την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στα σχολεία». Οι καθηγητές ζήτησαν άμεσες ενέργειες. Αυτό που περιμένουμε όλοι, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πλαίσιο μέσα στο ρολόγιο πρόγραμμα που να είναι όμως ευέλικτο. Οι απόφοιτοι της εικονικής επιχείρησης συγκίνησαν, μιλώντας από καρδιάς για την εμπειρία τους. Αυτό το πρόγραμμα άλλαξε τα σχέδια μου για το μέλλον, άλλαξε τις σκέψεις μου, άλλαξε τους στόχους μου, άλλαξε και εμένα την ίδια. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτά που έκαναν για μένα και για αυτά που συνεχίζουν να κάνουν κάθε χρόνο σε τόσα άλλα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, άμα δεν είχα λάβει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Συγγνώμη. Τα τελευταία δύο χρόνια μέρος στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, πλέον JA. Αισθάνομαι τυχερή που συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα από το οποίο έχω μάθει να συνεργάζομαι, να σέβομαι, να παρουσιάζω και να κυνηγώ τα όνειρά μου. Μέσα από την καρδιά μου είμαι ευλογημένος που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας του JA Greece, γιατί δεν είναι πρόγραμμα, είναι οικογένεια. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του JA Greece και οι υφυπουργοί παιδείας ενέπνευσαν. Πράγματι, οι δεξιότητες που λείπουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ακριβώς οι δεξιότητες που το Junior Achievement υποστηρίζει και καλλιεργεί. Ένα θερμότατο ευχαριστώ στα παιδιά και πραγματικά να ξέρετε ότι είστε παράδειγμα προς εμάς και υπόδειγμα πολλές φορές της αλλαγής που και εμείς θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Να μην φοβάστε να πάρετε ρίσκα. Πάρτε την απόφαση, δοκιμάστε, θα μετανιώσετε αν δεν δοκιμάσετε και μη φοβάστε την αποτυχία. Η αποτυχία είναι αυτή που σας κάνει καλύτερους. Στο τέλος θα πετύχετε. Οι εθελοντές έδωσαν ελπίδα. Όλες οι επιχειρήσεις αξίζει πραγματικά να επενδύσουν και εμείς σαν εθελοντές να αφιερώσουμε χρόνο. Φέτος ο οργανισμός γιόρτασε τα 100 του χρόνια. Και παρότι 100 μπορεί να φαίνονται πολλά, θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγα σε αυτό που έρχεται και που μας περιμένει. Πολύ θερμό ήταν το χειροκρότημα για τους βραβευμένους από το JA Europe καθηγητές του Λυκείου Κολεγίου Ψυχικού και του πρώτου Επάλαστρο Πύργου. Νομίζω ότι δεν έμεινε καμία απορία σε κανέναν σας ότι αξίζει να επενδύσουμε στο πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης και στο Junior Achievement Greece.